Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Απριλίου και ψιλοβρέχει ελαφρώς. Γι' αυτό το λόγο και οι δουλειές είναι πολύ λιγότερες από ό,τι εχθές. Λοιπόν, ωραία. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Καταρχήν να δούμε μία κυκλική του χώρου, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να δείξω αυτά εδώ κάτω, τα οποία είναι ο εργάτης εκεί πέρα, είναι θα χρησιμοποιηθούν για σκαλοσιές, μάλλον στηρίγματα εκεί πέρα, καλούπια και παρακαλούπια, για τις κερκίδες που γίνονται τώρα. Και τα πετά εδώ. Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω εκεί πέρα η μπουλντόζα να κάνει παιχνίδι. Προς το παρόν όσο έκοψε, μάλλον περιμένουν να μαλακώσει το χώμα με την βροχή. Το πιάσε το πονούμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα οι σιδεράδες του κυρίου Χουμαΐδη φτιάχνουν τα κόλπα εδώ πέρα ώστε να ανεβούν πάνω στον πυλώνα. Έτσι. Βέβαια τώρα, όπως θα δούμε πάνω, έτσι σε λίγο, θα μόλις μπουν και αυτά τα σίδερα θα πέσει μπετό. Λοιπόν, είμαστε για μπετό. Ο γερανός του κατσιφεί εδώ όπως πρέπει. Λοιπόν, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε καμία, εκτός μέσα από εδώ ας πούμε, από κάτι τέτοια κόλπα, λοιπόν, καμία επαφή με το μέσα μέρος, λίγα πράγματα, αλλά όπως είπαμε, καλό είναι να γίνει ο φέρον οργανισμός για να πάμε στα επόμενα. Τέλος του μήνα στέγαστρο, μην τα λέμε συνέχεια, και οι πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν γύρω γύρω, εννοούμε, δηλαδή όχι γύρω γύρω, εκτός από τους χώρους ανάπλασης και μέσα στο γήπεδο, να μπουν ηλεκτρικά, υδραυλικά, τα πάντα όλα. Το υλικό εκείνο πίσω είναι αυτό το κόλπο εδώ πέρα. Βλέπω το κόλπο εδώ, το οποίο θα δούμε που θα πάει. Ωραία. Κατεβαίνει. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ σήμερα δεν βλέπω μέσα εργασίες. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν. Μόνο πυλωνικές εργασίες γίνονται. Δεν ξέρω τι κάνουν κάτω από τους ορόφους. Θα πάω γύρω γύρω για να δω τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Μεγάλε, μιλάω. Τι κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι η γνωστή πυλώνια οδός, η οποία θα λειτουργήσει από ό,τι λέγεται προς το τέλος του μήνα. Δεν γίνεται εδώ και αλλιώς, γιατί μετά πρέπει να έρθουν κομμάτια από στέγαστρο κτλ. Έχουμε δουλειές πολλές. Λοιπόν, πυλώνια οδός. Για πάμε γερά, είναι αρκετά μεγάλο το άνοιγμα για να περνάνε όποιος είναι να περάσει. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι η παλιά είσοδος. Ωραία. Και βλέπουμε εν μέρη, γιατί εν ελέγχει δεν γίνεται, το σκάψιμο που έχει γίνει και συνεχίζεται όσο πρέπει για να έρθει να μπει η εξέδρα, όπως βλέπουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Ωραία. Βλέπουμε και την 21 απέναντι, η οποία κάποιος πάει κάτω, μπορεί να έχουμε και καμιά εργασία, η οποία περιμένει, έλεγα, το στέγαστρο. Για να περιμένω κι εγώ, μήπως έχουμε κανένα κόλπο. Λοιπόν, τελικά δεν γινόταν κάτι και προχωράω. Βλέπω ο γερανός μεταφέρει ένα καλούπι εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είναι το νοτιοδυτικό πέταλο με τις άρισες έτοιμες όπως πρέπει. Έτσι, να τις δείξω από κοντά. Ωραία. Και εδώ, αυτές οι σκάλες εδώ, μήπως, λέω μήπως, είναι για το στέγαστρο. Μήπως.
Λοιπόν, θα μου πεις, δεν θα έχουν, δεν ξέρω, μια ιδέα μου ήρθε. Μην το δέστε και κόμπο, έτσι και με κυνηγάτε μετά. Ο γερανός του κατσιφί απέναντι, ο πυλώνας όπως πρέπει, ετοιμάζεται για να πέσει στον πετό. Θέλουμε πόσα, 5 νταμάκια ακόμα. Αυτό και άλλα 4 μάλλον θα είναι, ωραία. Και προχωράω. Αλλά πριν φύγω από εδώ, θέλω να σας δείξω κάτι που προσέχω εδώ και κάποιες μέρες και δεν ξέρω, μου πείτε κι εσείς όταν ανοίξω στα σχόλια μία άποψη. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στον πυλώνα από κάτω μία φιγούρα η οποία μοιάζει σαν ένας οπαδός, ένας έτσι, ο οποίος έχει πάρει θέση και θέση έτσι ορθή και τα λοιπά για να προστατέψει την ομάδα έτσι, σε αυτό το κάστρο εδώ που χτίζεται. Όχα μαν, αρχίσαν τα οράματα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, σχόλια ανοιχτά από κάτω για να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό σήμερα, εκτάκτως. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν, εσάς σας φαίνεται σαν ένας οπαδός, σαν ένας πολεμιστής στο κάστρο, σαν κάτι έτσι έτοιμο να προστατέψει την αεκάρα. Λοιπόν, όλα καλά, προχωράμε. Νάτος πάλι. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, προχωράμε. Σήμερα, όπως είπα, γίνονται μόνο πυλωνικές εργασίες, πυλωνάτες, λόγω της βροχής και τα λοιπά. Φύγανε, έτσι. Και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερος ο καιρός, ώστε να συνεχίσουμε όπως χτες, η οποία ήταν μια μέρα πολύ γεμάτη, όπως πρέπει, και να τελειώσει γρήγορα το νότιο πέταλο. Λοιπόν, μετά θα αρχίσουν να έρχονται, είπαμε για το στέγαστρο, τέλος του Πάσχα, λογικά, κερκίδες, πιθανόν να τρέξουν και όταν μπει το στέγαστρο μετά από κάτω εργασίες, να μπει το υλικό από πίσω, από εδώ πέρα, από τις εξέδρες. Λοιπόν, όπου ο αρχηγός με την μπαγκαζιέρα και ροχάνω εδώ, γεια σου μεγάλε. Λοιπόν, ωραία. Και να δούμε πότε θα αρχίσει η υπογειοποίηση και η διαμόρφωση. Δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση. Η υπογειοποίηση είναι ένα σχετικά γρήγορο θέμα. Και κυρίως η διαμόρφωση των χώρων που περιβάλλουν το υποανέγυρση γήπεδό μας. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πάνω βλέπουμε τη δοκό στέψης. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ο χώρος είναι υπό, εκτός από υποδιαμόρφωση, είναι και υπό να βάλουν εδώ πέρα τις σωλήνες, οι οποίες θα μαζεύουν τα νερά από το στέγαστρο. Ωραία. Άλλη μία άποψη του χώρου εδώ. Τέλος, έφυγα. Να δείξω εδώ τα σημάδια που έβαλε ο Δήμος, πάντα ευαίσθητος στα σύνορα, έτσι. Εδώ και πιο πέρα φαίνεται ο χώρος που είναι για το γήπεδο. Έτσι.
Τώρα, όσο αφορά τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων, δεν βλέπω να παίρνει καμιά απόφαση γενικώς. Τέλος πάντων, για να βρεθεί μια λύση, τι θα γίνει. Εδώ είναι, όπως βλέπουμε, σίδερα. Κάτω εδώ είναι ο χώρος που μας αναλογεί. Εδώ και εδώ, αλλά σίδερα. Λοιπόν, από εδώ δεν υπάρχει άλλο όριο. Λογικά εδώ. Εδώ είναι ο δρόμος, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί. Βέβαια, να πούμε ότι θα πρέπει ο Δήμος να γκρεμίσει κάποια θέρετα που είναι μες στο άλσος. Αυτό πάνω πει νομιμότητα, να τηρούνται όλα αυτά που πρέπει. Έτσι, καλή η κόντρα, αλλά με σωστά επιχειρήματα και εμπεριστατωμένα. Και να θυμίσω ότι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε, έχουμε κερδίσει 11 δικαστήρια, δίκες, παραδικαστήρια κτλ. Μόνο το παραδικαστικό κύκλωμα να μας φορτώσει. Το πιάσα το υπονοούμενο. Μόνο να το βλέπουμε το κοστέψεις. Τόσο πάντων, εκλογές έρχονται. Ο κόσμος θα αποφασίσει τι θέλει. Και στην κορφή κανέλα. Και στην κορφή το εδώ. Το κοστέψεις. Πονώ όπως πρέπει. Λοιπόν, και προχωρώντας, και αφού είδαμε όλες τις οριοθετήσεις που έβαλε ο Δήμος, εδώ δεν βλέπω να βάλε. Τι κόλπο είναι αυτό? Τι, δεν τους αφήσετε να βάλουν εδώ γιατί τους τσιμπήσατε εσείς τα κουνούπια? Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι είναι να γίνει το νόμο να γίνει. Μην το τσιμπάτε, εντάξει, αφήστε τους ανθρώπους να βάλουν και τα λοιπά. Λοιπόν, ωραία. Και φτάνω τυχαία στα φουγάρα του Τιτανικού. Ήδη η φωνή μου έχει δύναμη. Κάποιος φίλος από κάτω έβαλε ένα site το οποίο έβαλε το σύνθημα που είπα. Λοιπόν, θα τους δώσω την ευκαιρία να βάλουν κι άλλο σύνθημα. Για πάμε γερά. Αεκάρα σε χιόνια και βροχές, αεκάρα σε δύσκολες στιγμές, αεκάρα όπου κι αν παίζεις θα με, με την original και στο Θεό θα πάμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δοκιμάζουμε την ακουστική του καινούργιου γηπέδου. Μια χαρά. Χάρηκα που σας άρεσε το βίντεο εχθές με το της ΠΑΕ, με την ενότητα και την ιστορία μας. Το έχω στα σκαριά να ετοιμάσω τον ντρονάτο πάλι με την ιστορία μας, εννοείται. Η ιστορία μας και πάλι η ιστορία μας και με το μυαλό στο λαμπρό μέλλον που έρχεται. Ωραία. Τάπα. Όλα. Τέλος. Αλλά πριν το τέλος, για να μην κάνω έκτακτο, το πιάσα το πονούμενο. Λοιπόν, άρχισε πάλι και ψυχαλής γερά. Να δείξω λίγο από κάποιο άνοιγμα το νότιο πέταλο όσο μπορέσω και όσο μου επιτρέψει το κόλπο του κινητού. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι το νότιο πέταλο, το νοτιοδυτικό για την ακρίβεια, και σε αυτό το ύψος είναι το άλλο κομμάτι περίπου. Τώρα εδώ πέρα δεν φαίνεται, για να πάω και πιο κάτω. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το νότιο-ανατολικό, σε λίγο θα υπάρχει ένωση. Αυτά. Απέναντι βέβαια φαίνονται οι κερκίδες. Μια χαρά. Τέλος, τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ. Λοιπόν, να κάνω ένα συμπληρωματικό για να πω ότι το μαγαζί Αλμύρα που έχει ο Στέφανος, ο οποίος έχει ωραία ταράτσα, το πιάσε το πονούμενο, τις επόμενες μέρες θα κληρώσει ένα γεύμα 2 ατόμων αξίας 30 ευρώ. Θα γίνει κλήρωση με τον ανάλογο τρόπο. Αλμύρα,
πρωταθλητής της γεύσης. Όπως πρέπει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Οριστικό τέλος, τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.